Τώρα πάμε στο πολιτικό μας δίδυμο, στον κύριο Γιώργο Τσίπρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, και τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρο της Βουλής. Ακριβώς. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Μας ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Ο κύριος Τσίπρας μας ακούει, έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Κωνσταντινόπουλου. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με εκείνον. Τώρα, μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, φαντάζομαι, κύριε Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα το στηρίζετε και το θεωρείτε και εσείς σημαντικό, έτσι, για την δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία στις γυναίκες από 50 ετών και πάνω. Ναι, με τη διαφορά ότι αυτό έχει ξεκινήσει επιμερών μας. Εντάξει, αλλά τώρα μπαίνει σε μια. Το κράτος έχει συνέχεια. Το θέμα ότι προχωράνε τα επόμενα βήματα και γίνεται κάτι οριστικό και υλοποιήσιμο πια από ένα σημείο και μετά. Έτσι δεν είναι? Έχουμε και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Έχουμε πια και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με αυτά που έγιναν χθες στη Βουλή και την. Και τους υψηλούς τόνους του Υπουργού Άμυνας του κ. Παναγιωτόπουλου και προς τους επιτελείς περί ελβετικού τυριού που είναι τα επιτελεία, με την έννοια ότι ανοίγουν και μιλάνε πολύ στο στρατό και διαχέονται πληροφορίες που ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να ακούγονται ή να γράφονται δημοσίως. Με αφορμή την συνεδρίαση που έγινε και το αίτημα και του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, να ενημερώσει δημοσίως ο Υπουργός για τα όπλα ή για το τι εμπασχεριπτός έχει σταλεί στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι απόρριτο. Δεν αφορά απόρριτες πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσε να σας πει να πάτε στο γραφείο του κυρίου του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, και να σας πει εκεί ό,τι θέλετε. Γιατί πρέπει να τα πει σε δημόσια θέα? Σας ακούμε. Γιατί αυτό κάνουν όλες οι χώρες που στέλνουν οπλισμό στην Ουκρανία. Η πρώτη απάντηση είναι αυτή. Μόλις τώρα διάβαζα ένα δημοσίευμα από την Νορβηγία, έστειλε έναν αριθμό αυτοκινούμενων πυροβόλων στην Ουκρανία και στο τέλος της ανακοίνωσης γράφει ότι αυτό ανακοινώνεται για λόγους ασφάλειας. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν δύο λόγοι. Από άποψη διεθνούς τάξης, αφού συμμετέχεις στην ουσία, εμπλέκεσαι σε ένα πόλεμο, πρέπει να λες τι στέλνεις. Και στην κοινωνία σου μέσα, στους πολίτες, είσαι υποχρεωμένος να λες ακριβώς τι στέλνεις. Τα απόρριτα ζητήματα σχετίζονται με το τι αποθέματα άλλα έχεις. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι γνωστό. Από πού τα παίρνεις, με ποιο τρόπο κτλ. Το πόσο εμπλέκεις όμως είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Κύριε Τσίπρα, λίγο για να το καταλάβω εγώ που δεν έχω σχέση. Που είμαι, ναι. Εάν, δηλαδή, εσείς θα θέλατε ο Υπουργός Άμυνας να πει ότι θα φύγουν τόσα BNB, πώς λέγονται, από τα κριτικά νησιά. Τον αριθμό θα θέλατε? Τι ακριβώς ενημέρωση? Όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς κλπ. Όλοι λένε. Άλλωστε, γιατί φτάσαμε εδώ τις τελευταίες μέρες? Γιατί υπήρχε ευκολία ανακοίνωσης και από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας και από τον κύριο Σόλτς. Τον κύριο Όστιν, έχετε δίκιο. Έτσι, και όλοι, το μάθαμε από εκεί. Και στα δικά τους οι πάντες λένε τι στέλνουν. Έγινε προημερών συζήτηση, ας πούμε, για κάποια υψηλή ακρίβεια. Ναι. Πάντως δεν είναι καλύτερο τέτοιες συζητήσεις, κύριε Τσίπρα, που αναφέρονται και σε οπλισμό και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υποθούν και άλλα πράγματα. Γιατί και άλλη φορά η Επιτροπή Εξοπλισμών και Άμυνας έχει πάει στο Υπουργείο Άμυνας? Να γίνει μια και κλεισμένων των θυρών συζήτηση, να είναι αναλυτική ενημέρωση από τον Υπουργό και τα μέλη της Επιτροπής να έχουν μια πολύ καθαρή εικόνα που θα τη μεταφέρουν στους αρχηγούς των κομμάτων και να μείνει η ιστορία εκεί. Δεν είναι καλύτερο από το να είναι στην κάμερα τα πράγματα και να μαλώνει ο ένας με τον άλλον? Πώς το βλέπετε? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να υπάρξει δεύτερη διαδικασία που λέτε σε ό,τι αφορά το στοιχείο της εσωτερικής άμυνας. Δηλαδή κατά πόσο υπάρχει επίπτωση ή όχι. Αν ισχύει αυτό που λέει ο Υπουργός, δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση στην άμυνα της χώρας. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσε με κάποια απόλυτη διαδικασία να λυθεί. Το πώς εμπλεκόμαστε στον πόλεμο της Ουκρανίας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι απόρριτο ζήτημα το αν εμπλέκεσαι σε ένα πόλεμο ή όχι. Όχι, δεν είναι απόρριτο. Συμφωνούμε σε αυτό. Είναι σαφές. Και μάλιστα, να σου το πω και διαφορετικά, δεν είναι καν θέμα του άμυνας. Το άμυνας είναι αυτό που θα πει αν μπορεί ή όχι να στείλει κάτι με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Τώρα, το τι στέλνουμε είναι βασικά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και άρα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Για να λόγο στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, η αναφορά του κυρίου Παναγιωτόπουλου στους επιτελείς για το ότι ο στρατός έχει γίνει ελβετικό τυρί και λέγονται τα πάντα. Ναι, και μετά πάμε στον κύριο Κωνσταντινόπουλο.
Σε μένα με θέλετε. Είναι το τελευταίο ερώτημα που σας κάνουμε για αυτόν τον κύκλο. Νομίζω ήταν η πιο ατυχή στιγμή του κ. Παναγιωτόπουλου χτες, επειδή ακριβώς έχουν φτάσει σε ένα διέξοδο. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσουν να πέφτουν ευθύνες στους παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει γνωστά από διάφορα δημοσιεύματα. Το τελευταίο είναι από την ίδια την Ουκρανική κυβέρνηση. Ναι, αλλά τα δημοσιεύματα ποιος τα δίνει, ποιος τα δίνει. Όχι, τώρα, δεν λέει για τις αποθήκες στα νησιά, το ουκρανικό δημοσίευμα. Ναι. Η Ουκρανία δεν το έχει μάθει ούτε από Έλληνες επιτελείς ούτε από τίποτα. Από πού το έχει μάθει? Από τα όπλα που του στέλνουμε. Ναι, αλλά κύριε Τσίπρα, δεν λένε για αποθήκες ότι έφυγε από αυτή την αποθήκη και πήγε στην άλλη αποθήκη. Μα δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Πώς δεν υπόθηκε? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κάποιες λεπτομέρειες που δεν υπάρχει στο ουκρανικό δημοσίευμα. Για να φτάσει ο κ. Παναγιωτόπουλος να πει αυτά, προφανώς υπόθηκαν πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι γνωστά δημοσίως. Πάμε στον κ. Κωνσταντινόπουλο. Μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Εδώ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει δει τις Νταλίκες να πηγαίνουν έρχονται από διάφορα αεροδρόμια και διάφορα άλλα σημεία. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι η στρατιωτική μόνο, είναι μια οφθαλμοφανής κατάσταση που για κανέναν πιο ανεξήγητο λόγο καταρχάς η κυβέρνηση θέλει να συνεχίζει να παίζει ένα κρυφτούλι. Λοιπόν, αν είχε βγει την πρώτη στιγμή ή έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο και έλεγε τι συμβαίνει, δεν θα υπήρχε κανένα είδους τέτοιο πρόβλημα. Εμένα με ανησυχεί αυτή η στάση του κ. Παναγιωτόπουλου να αρχίσει να αναζητεί ασπίδα, γιατί περί αυτού πρόκειται, μέσα στο ελληνικό στράτευμα. Μάλιστα. Είναι το μόνο που δεν έχουμε ανάγκη σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, να ξεκινήσετε από αυτό το ελβετικό τυρί που είπε. Και μετά θα μας απαντήσετε σε όλα. Και να πει και την άποψή του επί αυτών που είπε και ο κ. Τσίπρας. Σας ακούμε. Σε μια σοβαρή χώρα δεν θα χρειαζόταν ούτε οι ενόπλες δυνάμεις να λένε και να δίνουν στοιχεία που πάνε και που βρίσκονται τα όπλα μας, ούτε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έλεγε και θα άδειαζε τόσο ενεργά και δημόσια τις ενόπλες δυνάμεις. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, γιατί υπάρχει μία λογική ότι όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπροστά στο κομματικό όφελος. Αν ήθελε η κυβέρνηση, και θα μπορούσε να το διασφαλίσει αυτό, να πάει στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής, που γίνεται και κλεισμένο το χρόνο. Ακριβώς. Και χρησιμοποιηθεί και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρας, και να μιλήσει ανοιχτά για όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση και πολλοί βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιούν τέτοια θέματα ως ένα θέμα το οποίο αφορά έτσι απλά μια πολιτική αντιπαράθεση. Δυστυχώς, εγώ από αυτά που είπε ο Υπουργός, νομίζω ότι στεναχωρήθηκα και στεναχωρήθηκαν όλοι, γιατί δεν μπορεί να ανοίγουν τέτοια ζητήματα με τέτοιο δημόσιο τρόπο. Και, αλλά όταν μαθαίνει από τον Γερμανό Πρωθυπουργό, τον Γερμανό Πρωθυπουργό, ότι θα πάνε όπλα στην Ελλάδα, στην Ουκρανία, καταλαβαίνεις ότι μια γενική κατεύθυνση αυτό, ότι όλα θα πάνε με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα έχει συνεννόηση. Γιατί αυτό είναι το βασικό, είναι η συνεννόηση. Οι πολιτικές δυνάμεις, νομίζω και πιστεύω, τουλάχιστον από εμάς όσο αφορά, μπορούν ακόμα και σε αυτά που διστούν να κάνουν, να κρατήσουν τις γνώσεις τους πράγματα, γιατί αφορούν αφορούν την εθνική μας άμυνα, αφορούν το συμφέρον της χώρας. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, αν τα κόμματα δεν κατανοήσουν ότι σε αυτή τη φάση είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, και όλα τα ζητήματα που ανοίγουν δημιουργούν πρόβλημα είτε στο στράτευμα είτε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, και δεν υπάρχει εθνική συνεννόηση, να γνωρίζετε όλοι ότι αυτή η κατάσταση δεν θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Βλέπω, κύριε Τσίπρα, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, ότι η Contra News σήμερα στην πρώτη σελίδα λέει, αναφέρεται στις κατηγορίες του κυρίου Παναγιωτόπουλου και λέει ότι αν αληθεύουν οι ισχυρισμοί ότι οι αξιωματικοί διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές θέσεις στα νησιά, πρέπει να τους στείλει στο στρατοδικείο. Καλά, αυτά τώρα είναι απαράδεκτα πράγματα που λέγονται. Δηλαδή, αυτό σας λέω, φοβάμαι ότι έχει ξεκινήσει. Ναι, τώρα ξεφεύγει το πράγμα πολύ. Μια ιστορία η οποία εξυπηρετεί μόνο πολιτικές σκοπιμότητες και είναι εξαιρετικά αρνητική για το στράτευμα στην παρούσα φάση. Ναι. Εξαιρετικά αρνητική. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει να παίζει το κρυφτούλι. Είναι τα πάντα δημοσιευμένα, το ξέρουν οι πάντες. Οι πιο ενδιαφερόμενοι επίσης το ξέρουν, ενώ Ρωσία και Τουρκία.
και δεν υπάρχει κανένας λόγος να σεγίζεται αυτό το κρυφτό. Μάλιστα. Και θέλετε μόνο... αριθμό όμως. Εγώ κρατάω αυτό, κύριε Τσίπρα. Θέλετε τον αριθμό. Και τύπους. Όχι. Και τύπους. Όχι από πού παίρνει, πού πάει, τι κάνει. Όπως είχαν πει στην πρώτη ανακοίνωση σε απάντηση κοινωνιστικής ερώτησης ότι έχουμε στείλει 400 καλά στην κοφάνα από 47. Πολύ ωραία. Το ίδιο να πούμε και για τα υπόλοιπα. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, πάμε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συγγνώμη, Χριστίνο, γι' αυτό. Μας είπε και ο κύριος Τζούμης ότι και εσείς το 2018-19 είχατε στείλει 100 τέτοια κομμάτια στην Αίγυπτο. Τα είχαμε πουλήσει συγκεκριμένα στην Αίγυπτο. Σωστό. Και στο Ιράκ. Πριν από αυτό στο Ιράκ. Θέλω να πω. Και τότε έφυγε υλικό και έφυγε από τις περιοχές ενδεχομένως που θα φύγει και τότε και τώρα. Όχι, αλλά δεν έγινε τόσο χαμός τότε. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι παροπλισμένο κατά καιρούς υλικό. Ναι. Το ίδιο υλικό όμως είναι. Τα ίδια, ίδιος τύπος. Το ίδιο. Αυτά τα οποία έμειναν πίσω δεν έμειναν γιατί δεν βρέθηκε αγοραστής. Έμεινε διότι τα χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Το υπόλοιπο υλικό ήταν παροπλισμένο και γι' αυτό δόθηκε. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση τώρα μετά. Να προχωρήσουμε όμως λίγο τη συζήτηση. Κύριε Τσίπρα, και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος θα μας απαντήσει. Είχαμε χθες, δέχεται τα τελευταία 24 ώρα έτσι μεγάλη επίθεση ο κύριος Κούλογλου από τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως για τη στάση την οποία είχε με τον κύριο Αποστολόπουλο, τον γνωστό διασώστη, ο οποίος πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μία αναφορά, το ότι η Ελλάδα μαζί με τη Μάλτα και την Ιταλία είναι εγκληματικό, ένα εγκληματικό δίκτυο και ότι ας πούμε οι άνδρες του λιμενικού πνίγουν μετανάστες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και εμείς παίρνουμε εδώ από ακροατές για αυτή την αρνητική αναφορά για το λιμενικό. Δεν είπε δύο κουβέντες αυτό κάνει το λιμενικό. Θέλουμε μία απάντηση από εσάς και αμέσως μετά από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Και για την ίδια τη χώρα, πιστεύετε εσείς ότι η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία και τη Μάλτα συμμετέχουν σε εγκληματικό δίκτυο? Ας τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν είναι εγκληματικό δίκτυο, θα το δείξει η έρευνα. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές καταγγελίες και πάρα πολλά από δημοσιεύματα και από έκριτες εφημερίδες. Και δίπλα σε όλα αυτά υπήρξε και η παραίτηση του ίδιου του επικεφαλής της Frontex. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ναι. Στο οποίο εμπλέκεται η χώρα μας. Λοιπόν, με pushbacks. Άλλο με αυτό και άλλο να συμμετέχω σε ένα. Αυτό είναι μία καταγγελία, είναι δημοσιεύματα. Ο νεκρός δεν κρύβεται. Δηλαδή, εάν πνίγουν οι άνδρες του λιμενικού ανθρώπους. Μισό λεπτάκι. Αποτέλεσμα των pushbacks είναι προφανές ότι μαθηματικά θα είναι και νεκροί. Αποτέλεσμα των pushbacks. Τώρα άλλο οι αποθήσεις και άλλο τα pushbacks. Γιατί άλλο είναι να μην αφήσεις να μπει ένα πλοίο το οποίο είναι παράνομα μέσα στα χωρικά σου ύδατα. Και άλλο είναι να κάνεις pushbacks. Εκεί είναι, τα παίρνεις όλα. Έχουν υπάρξει διάφορες καταγγελίες. Ορισμένες από αυτές είναι για ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν φτάσει στα νησιά πρόσφυγες και αντί να ακολουθούν νόμιμες διαδικασίες, τους παίρνουν και τους ξαναγυρνάνε πίσω και το καθεξής. Ή τους πετάνε στα νερά αργότερα κτλ. Πάντως εσείς ως Έλληνας βουλευτής δέχεστε ότι η χώρα συμμετέχει σε εγκληματικό δίκτυο? Δηλαδή είναι πολύ βαριά καταγγελία να ακούγεται χωρίς να υπάρχει ένας αντίλογος. Μα και αυτό που είπε, όταν τους πατάμε ξανά στα νερά. Θα σας πω τη γνώμη μου ευθέως. Από τον τρόπο που αντιμετώπισε το προσφυγικό την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, που πρακτικά ήταν πιο πολύ για επικοινωνιακούς λόγους ιστορικής κατανάλωσης παρά για αντιμετώπιση ενός προβλήματος, και από τον τρόπο που είχε χειριστεί η κυβέρνηση διάφορα ζητήματα, προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πώς έχει χειριστεί και όλο αυτό το ζήτημα. Από τότε που ξεκίνησαν οι καταγγελίες των pushbacks, αντί να ερευνήσει η ίδια η κυβέρνηση, αν δεν έχει ευθύνη, το τι πραγματικά συμβαίνει, προσπάθησε να πετάνε. Πετάνε αλήθεια, το πιστεύετε αυτό? Πετάνε, παίρνουν τους ανθρώπους αυτούς και τους πετάνε στα νερά. Προσπαθεί ακόμη και σήμερα να το αποκρύψει. Δηλαδή, το βασικό της πρόβλημα είναι η επικοινωνία. Αυτό το οποίο υπόθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο βγήκε ένα μήνα μετά. Δηλαδή, υπάρχει εδώ και ένα μήνα στα μίντια και το βγάζουν ένα μήνα μετά. Πάντως, εμείς σήμερα το πληροφορηθήκαμε. Χθες και προχθές. Εγώ προσωπικά δεν το είχα ακούσει αυτές τις καταγγελίες. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, πολλοί άλλοι άνθρωποι που τις γνώριζαν. Ναι, προφανώς. Τώρα το ξέρει όλη η χώρα όμως από χθες. Και να διευκρινίσω κάτι. Και μάλιστα άκουσα. Μισό λεπτό. Άκουσα και το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο λιμενικό χθες το βράδυ που έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, διότι είναι βαθιά προσβλητικό να λέγεται και μάλιστα εντός Ευρωκοινοβουλίου. Σε απευθείας μετάδοση, να το πω έτσι, ότι το λιμενικό πνίγει ανθρώπους.
Εσείς θέλετε να μείνουμε στην φράση του αντιλιμενικού πνίγει ανθρώπου. Μα μας, συγγνώμη, είπε, μα συγγνώμη, ναι. Υπόθηκε ότι το ελληνικό λιμενικό λέει είναι το μόνο λιμενικό στον κόσμο που πνίγει ανθρώπους. Να μην μείνουμε σε αυτή τη φράση. Υπόθηκε ότι είναι το μόνο λιμενικό το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις αντί να σώζει ζωές. Ναι, τους πνίγει. Θέτει σε κίνδυνο ζωές. Πρακτικά αυτό. Μα δεν είπε ότι το θέτει σε κίνδυνο, είπε ότι προχωρεί σε εγκληματικές ενέργειες. Ακούστε κάτι, εγώ δεν υιοθετώ οτιδήποτε έχει λιαχτεί. Α, τώρα μάλιστα. Μισό λεπτάκι. Το βασικό ερώτημα είναι αν υπάρχει πρόβλημα με τα pushbacks. Βεβαίως. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Συγγνώμη. Άλλο αυτό που λέτε όμως, κύριε Τσίπρα, και άλλο αυτό που είπατε ότι δεν υιοθετείτε αυτά που έχουν λεχθεί. Τώρα είστε καθαρός. Όχι, μην το λέτε έτσι. Δεν είπατε ότι δεν υιοθετώ αυτά που έχουν λεχθεί. Ακούστε κάτι, ναι. Οι καταγγελίες αναφέρονται και σε νεκρούς. Ναι. Εντάξει, και είναι πολύ λογικό ότι αν υπάρχουν pushbacks, θα υπάρξουν και νεκροί. Σύμφωνοι. Αυτά που υπόθηκαν, τα υιοθετείτε ή όχι? Γιατί έτσι είπατε πριν, ότι δεν τα υιοθετεί τον κύριο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος καταγγέλει ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, όμως και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος σύμφωνα με εμάς. Να κάνω μια παρέμβαση. Σοβαρή έρευνα την ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν. Επιτρέψτε μου κάτι άλλο, είναι σημαντικό. Κλείνουμε όμως για να μιλήσει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Πολύ σύντομα. Ο λόγος που τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μεγάλη εισρωή προσφύγων από τη θάλασσα δεν είναι γιατί υπάρχουν τα pushbacks. Εδώ είναι το τεράστιο τρίκ της κυβέρνησης. Σταμάτησαν απλά κάποια στιγμή τα προσφυγικά κύματα από ωραία, το Αιγαίο. Το είπατε. Είπατε τη θέση σας. Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ να σεβαστούμε και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Μας τα είπατε καθαρά, καταλάβαμε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, τοποθετηθείτε σας παρακαλώ. Τι λέτε πρώτον για το λιμενικό και για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσει ο κύριος Κούλογλου αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Τσίπρας, το σχόλιο σας. Από τη λογική, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Για το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο θα το ζήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, αν υπάρξει η κρίση και λοιμός στις χώρες της Αφρικής και να δούμε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, εμείς δεν είμαστε ούτε στη λογική του «ελάτε, εδώ είναι και λιάζονται», που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους καλούσε με έναν τρόπο να έρθουν όλοι εδώ, ούτε στη λογική αυτή που είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας τους πρόσφυγες είτε οτιδήποτε άλλο με αισθήματα, για να αυτάνει τα ακροδεξιά πολιτικά έτσι, συναισθήματα που στον κόσμο. Οι πρόσφυγες και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες υπάρχει ο ΟΗΕ και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το και ο ΟΗΕ τα λέει, κύριε Κωνσταντινόπουλο, και ο ΟΗΕ λέει ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα, μισό λεπτό θα σας πω. Ακούστε. Πρώτον, δεν μπορώ να υιοθετήσω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας ευρωβουλευτής, οποιοδήποτε κόμμα, μιλάει για το λιμενικό με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι να αποδειχθεί οτιδήποτε, εγώ εμπιστεύομαι το κράτος μου, το λιμενικό μου, τους ένοπλες δυνάμεις μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτή είναι η καθαρή και έντιμη στάση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Το δεύτερο είναι ότι όπως και εμείς έχουμε ζητήσει πάρα πολλές, έχει γίνει και από την Frontex, θα πρέπει να γίνουν όλες αυτοί, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας εκεί, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και η Frontex. Δηλαδή υπάρχουν Ευρωπαίοι. Άρα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε έρευνα, γιατί θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, αλλά όμως αυτή την κρίσιμη στιγμή κατανοείται ότι αν ένας ευρωβουλευτής, και μάλιστα πριν λίγο ήταν κυβέρνηση, ο οποίος ήταν για τη διαχείριση του μελητού, λέει, με τέτοια ευκολία στην Ευρώπη όλα αυτά δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι το τι λέει ο κ. Κουλούγλου και όχι το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Frontex. Να καταλάβω. Σας το είπα αυτό την απάντηση μου, κύριε. Άρα εγώ λέω ότι γι' αυτό σας είπα για Frontex. Άρα δηλαδή να μην δίνουμε επιχειρήματα για την Ελλάδα και για το λιμενικό μας. Η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό έχει κάνει, βρήκε ανοιχτή το παράθυρο σε εσάς και συνέχισε με αδιαφάνεια, με απευθείας αναθέσεις, με χρησιμοποιεί χωρίς λόγο. Σε εμάς, τι λέτε, κύριε το παράθυρο που δεν βρήκαν το ελάχιστο σε εμάς, δεν βρήκαν το ελάχιστο. Πόρτα. Κύριε Τσίπρα, να ακούγεστε και οι δύο παρακαλώ. Ναι. Η Όλαφ για εσάς δεν ξεκίνησε έλεγχο. Ναι, και τι βρήκε η Όλαφ. Πού να ξέρω εγώ, άρα και συνεχίζει κάτι. Άρα λέω ότι εμείς είναι αυτή η στάση μας, είναι μια εθνική στάση η οποία αυτή τη στιγμή λέω προς όλους
και το πιστεύω πραγματικά ως Έλληνας βουλευτής που έχουμε περάσει τόσα χρόνια, ναι, τόσες δυσκολίες μία κρίση μετά την άλλη. Ότι θα είμαστε σε ένα μεταβατικό δύσκολο στάδιο και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για τα ζητήματα αυτά που πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα δεν τα πάει καλά και δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ γιατί πρέπει να μπω στη διάσκεψη. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Τσίπρα, θα μείνετε λίγο μαζί μας. Παρακαλώ. Τώρα, λοιπόν, επειδή ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είπε κάτι, ότι μέχρι να αποδειχθεί, εγώ πιστεύω το λιμενικό και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μου. Να υποθέσω ότι και εσείς. Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχει μια άθλια διαχείριση του προσφυγικού. Μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω για τη διαχείριση. Λέω για τις καταγγελίες περί πνίξηματος και περί εγκληματικών ενεργειών. Είναι τόσες πολλές οι καταγγελίες, τόσα πολλά τα δημοσιεύματα και οι έρευνες, δημοσιογραφικές έρευνες από έκριτες εφημερίδες. Ναι. Συν την παραίτηση του επικεφαλής Frontex, που δεν έχουμε ξεφύγει πια από το σημείο ότι επειδή υπάρχει καπνός, κάποια φωτιά υπάρχει. Μάλιστα. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα απαράδεκτα, άθλια, και πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι σαφές. Δεν είναι ότι ξεκινάμε μια έρευνα για το αν έχει γίνει κάτι, σίγουρα έχουν γίνει πράγματα. Να δούμε ποια έχουν γίνει από αυτά. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, προχωράμε και σε άλλα θέματα. Να πάμε λίγο και στο θέμα. Έχετε αρχίσει εσείς προεκλογική εκστρατεία? Προσωπικά εννοείται. Ναι, προσωπικά. Ο Γιώργος Τσίπρας. Όχι. Εδώ λέει ο πρόεδρός σας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ότι φθινόπωρο έχουμε, Σεπτέμβριο μάλιστα. Άκουσα και για 11 Σεπτεμβρίου, λέει, να συζητείτε στην Κουμουνδούρου ως σενάριο ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Και μάλιστα έκανε και νέα δήλωση σήμερα που λέει ότι έχει αποφασίσει τέλος καλοκαιριού να δραπετεύσει. Τώρα, ναι, είστε τόσο σίγουρος ότι θα εκλεγείτε, οπότε είστε ακόμα χαλαρός. Σωστό κι αυτό. Ή δεν το ψιλοπιστεύετε? Δεν έχει να κάνει με αυτό. Καταρχάς, το βασικό ζήτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος, όχι εγώ προσωπικά, και τι πρέπει να κάνει. Ναι, σωστά. Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει να είμαστε το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, όπως και να αυτές γίνουν. Προσωπικά πιστεύω ότι παρά τους σχεδιασμούς, και προφανώς υπάρχει πάνω στο τραπέζι η πιθανότητα να γίνουν εκλογές τότε που λέτε, στις πρώτες μήνες του φθινοπόρου, το αν θα το καταφέρει να τις κάνει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί μεσολαβεί ένα καλοκαίρι που από μόνο του ενέχει κινδύνους με βάση και την εμπειρία που είχαμε από πέρσι. Σύνο ότι τα αρνητικά κύματα από την Ουκρανική κρίση θα συνεχιστούν δυστυχώς εντυνόμενα. Σωστά. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι πιο πολύ κοντά σε εσάς. Δηλαδή, εάν πάει ο κύριος Μητσοτάκης σε εκλογές το Σεπτέμβριο, δεν θα πάει για να δραπετεύσει. Θα πάει γιατί θα θεωρεί ότι είναι καλύτερο το κλίμα. Νομίζω θα το είχε κάνει πιο πριν αυτό, αν ήταν αυτό το πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι μέχρι το φθινόπωρο μπορεί να έχουν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει σε εκλογές. Δηλαδή με 3 ευρώ βενζίνη. 3 ευρώ βενζίνη. Είναι χωρίς. Με λογαριασμό της ΔΕΗ πιο μεγάλο από τη σύνταξη, το μισθό που παίρνει, είναι λίγο πρόβλημα να πας σε εκλογές. Θα μου πείτε, θα είναι καλύτερο το 23. Ναι. Όχι, αλλά εξαντλούν την τετραετία. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, η πρόταση την οποία λέει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από 3 δις για τις παρεμβάσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Είναι με μειώσεις δηλαδή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί πραγματικά εκεί οι φόροι είναι πάρα πολλοί. Ναι. Πού θα βρεθώ, από πού θα βρεθούν αυτά τα 3,6 δις? Και 3 δις να είναι, δεν είναι λίγα. Όπου βρέθηκαν και τα προηγούμενα χρήματα. Ξέρετε ότι για την πανδημία η κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει μοιράσει περίπου 42 δις. Έτσι είναι, αλλά τότε τα δανειστήκαμε. Ναι. Γιατί τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά. Και τώρα λοιπόν, επειδή είναι έκτακτες οι συνθήκες, το μαξιλάρι το οποίο ακόμα έχει κυβέρνηση μας δίνει τη δυνατότητα να δανειζόμαστε. Μου πείτε τώρα υπάρχουν επιτόκια. Ναι. Okay. Ναι. Σας λέω όμως ότι είναι μια εξαιρετικά έκτακτη κατάσταση. Ναι. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πέρα από το ζήτημα που έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά να επιβιώσουν, έχει πρόβλημα και η ίδια η οικονομία να επιβιώσει. Δηλαδή, όσο δεν λύνουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, ενώ στο πόσο έχει βενζίνη, πόσο έχει το φυσικό αέριο, πόσο έχει η ενέργεια που χρησιμοποιούμε, αυτό μεταφέρεται σαν πληθωριστικό κύμα και σε όλη την υπόλοιπη οικονομία. Κύριε έχει Τσίπρα, σκέφτος, δηλαδή να παρέμβεις εκεί για να μην φτάνει σε όλη την υπόλοιπη οικονομία. Και η τελευταία μας ερώτηση, κύριε Τσίπρα. Ναι. Πώς βλέπετε τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν τον βλέπω πολύ έτσι τρυφερό μαζί σας. Δεν τον βλέπω να λέει ναι σε μια συγκυβέρνηση, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Άλλα πράγματα έχει στο μυαλό του για καλά, το κόμμα του. Καλό είναι κάποια στιγμή να μας πείτε ακριβώς έχει στο μυαλό του. Αλλά νομίζω η ζωή θα τα λύσει τα πράγματα με έναν τρόπο που μάλλον
δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή και το κοινάλ μπροστά σε διλήμματα που πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε, ωραία, πολύ, ευχαριστούμε κύριε Τσίπρα. Πολύ κύριε Τσίπρα. Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο που έκλεισε λίγο πιο νωρίς για να πάει στη διάσκεψη των Προέδρων.